Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για την περιπέτεια υγείας και τη μάχη που δίνει ο ποδοσφαιριστής του Ποσειδών, ο Μανώλης Λαμπάκης. Μέρη, έχουμε μαζί μας ένα συμπαίκτη του ποδοσφαιριστή του Ποσειδώνα, ο Γιώργος Μποζατζίδης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και μια πανστρατιά, έτσι, μια όλη, νομίζω, ένα συγκινητικό, μια συγκινητική ανταπόκριση για να βοηθήσουμε όλοι μας, έτσι, οικονομικά, τον Μανώλη σε αυτή τη μάχη που δίνει. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής και συνεχίζεται και ανταποκρίνεται καθημερινώς εκ μέρους εμένα, εκ μέρους της οικογένειας του Ποσειδώνα και από τους φίλους του και από τους συμπαίκτες του. Να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα τόσο πολύ, αλλά πραγματικά αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς, γιατί οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουν και όμως το κάλεσμα και στο άκουσμα όλης αυτής της ιστορίας είναι εκεί, σαν να είναι χρόνια φίλη του. Μα νομίζω τώρα ότι και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και γενικά το κριτικό ποδόσφαιρο. Βλέπω ανακοινώσεις μια μετά την άλλη. Είδα Χερσόνησο, το Ρωμανό. Όλες τις ομάδες έχω δει οι οποίοι στέκονται στο πλευρό σας και αυτοί προσπαθούν να βρουν χρήματα και να σταθούν στο πλευρό του Μανώλη. Σωστά? Πολύ σωστά. Δεν θα αναφέρω αναλυτικά τις ομάδες. Ξέρουμε όλοι ποιοι είναι. Ευχαριστούμε και αυτούς που με τις ανακοινώσεις τους βγήκανε μπροστά. Υπάρχουν και ανώνυμα ομάδες που δεν θέλαν να ακουστούν. Είναι το ίδιο, όπως έχω πει σε κάποια τηλέφωνα που με πήρανε, είτε τοποθετήσουμε ένα ευρώ, είτε βάλουμε 200 ευρώ, σημασία έχει ότι θα πάνε σε καλό σκοπό και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γιώργο, να σε διακόψουμε ότι βλέπουμε και το IBAN, το λογαριασμό, στον οποίο μπορεί ο καθένας, όποιος θέλει, να καταθέσει το δικό του οβολό, ανεξαρτήτως έτσι ποσού, ότι μπορεί ο καθένας, για καλό σκοπό είναι. Για την ιστορία, επειδή ενδεχόμενα κάποιος να μην έχει ακούσει τι έχει συμβεί, ο ποδοσφαιριστής του Ποσειδώνα, Μανώλης Λαμπάκης, πολύ νεαρό αγόρι, βλέπετε εκεί. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά προς την Αθήνα για να κάνει τις θεραπείες του. Πανάκριβες θεραπείες, πανάκριβα τα πηγενέλα, το καταλαβαίνετε αυτό. Χρειάζεται τη βοήθεια και τη στήριξη όλων μας για να μπορεί το παιδί, χωρίς να έχει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό, να είναι εκεί προσιλωμένο στη θεραπεία του και στην αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που έχει. Το IBAN το βλέπετε. Μπορεί οποιοδήποτε να προσφέρει οτιδήποτε από το υστέρημά μας. Ξέρω ότι δεν είμαστε όλοι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, αλλά αν όλοι μαζί προσφέρουμε έστω και από ένα ευρώ, είμαστε πολλοί και θα τα καταφέρουμε και εμείς και ο Μανώλης. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα που έβλεπα και τις φωτογραφίες, συγκινήθηκα. Έχει συγκινηθεί, Γιώργο. Είναι πολύ δυνατό παιδί, πιστεύουμε σε αυτόν. Έχει τρομερό χαμόγελο και τρομερή θέληση. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε όλοι εδώ για να γιορτάσουμε τα ευχάριστα. Εμείς είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τι θέση παίζει ο Μανώλης? Έλα, θα τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας είναι. Καλός τερματοφύλακας ή? Καλός είναι, καλός. Τερματοφύλακας όμως που δεν τρώει γκολ δεν είναι τερματοφύλακας. Οπότε θυμάμαι πολλές στιγμές από τις προπονήσεις μας και την προετοιμασία. Σε συγκίνει. Εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι ο τερματοφύλακάς σας, είναι ο φύλακάς σας, οπότε και εσείς έχετε απλώς μια μεγάλη αγκαλιά. Τρομερό παιδί. Συγχαρητήρια στους γονέους του. Τρομερό παιδί, πραγματικά το λέω με όλη μου την καρδιά. Μπορεί τώρα εσύ έχεις και ιδιαίτερη σχέση τώρα με τα παιδιά του Ποσειδώνα. Πόσα χρόνια είσαι εκεί? Κοιτάξτε, ήμουνα 2 χρόνια, έφυγα, έκανα ένα διάλειμμα. Ήμουνα τώρα το ένα πρώτο εξάμηνο, τετράμηνο στο Ζαρό. Ναι. Τώρα επέστρεψα πίσω για να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας την όλη κατάσταση. Αλλά είναι όλα τα παιδιά που ήταν, απάρτιζαν τον Ποσειδώνα τότε και σήμερα ακόμα, είναι πραγματικά ένας και ένας. Time out. Για τα ποδοσφαιρικά, για τον Ποσειδώνα, για το τοπικό, θα τα πούμε σε λίγο στην αθλητική μας ενότητα. Θα μείνεις εδώ μαζί μας. Έχεις το σκοπό, με κρατήσετε. Βέβαια. Φυσικά, ναι. Okay. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κρήτη σήμερα, αθλητική ενότητα και συνεχίζουμε με πιο μεγάλη παρέα από ότι μας έχουν συνηθίσει στην αθλητική ενότητα. Μέρη, υποδεχόμαστε βεβαίως την Ειρήνη Σαμαριτάκη. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς ήρθες και από μένα. Και παραμένει μαζί μας και ο ποδοσφαιριστής του Ποσειδώνα, ο Γιώργος Μποζατζίδης. Να τα πούμε εδώ και για το Ποσειδώνα και για το τοπικό ποδόσφαιρο και την οπαδική βία, όλα. Και για το διεθνές ποδόσφαιρο. Για το διεθνές ποδόσφαιρο, βέβαια. Το ελληνικό και το διεθνές. Γιατί όλοι βλέπουμε ποδόσφαιρο, οπότε είμαστε σε μια καλή στιγμή. Όλοι έχουμε μια
μία άποψη. Εγώ θέλω να ξεκινήσω έτσι και μιας και ανέφερε και ο Μπάμπης και η Μέρη για το τοπικό ποδόσφαιρο, μία χρονιά φέτος που βρίσκει ομάδες να άλλοι να είναι φαβοροί, άλλοι να είναι διάφορα. Ωστόσο, στην κούρσα παραμένει ο Ηρόδοτος και ο Out και ο Ηρόδοτος για τον κόσμο να μην παρεξηγηθούν γιατί είναι πρώτος. Κάνε μας ένα σχόλιο για αυτές τις δύο ομάδες. Κονταλοχτυπηθήκανε, πιαστήκαν χεράκι-χεράκι στην κορυφή. Τώρα πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους. Έχετε δει. Παίξατε κιόλας. Εμένα προσωπικά, εάν με ρωτάτε, θεωρώ τον Out φαβορή. Τον θεωρούσα εξ αρχής γιατί παρακολούθησα κάποια παιχνίδια. Πιστεύω ότι αυτός θα καταλήξει πρώτος, προσωπικά. Μετά και το αποτέλεσμα που φέραμε το Σαββάτο με τον Ηρόδοτο, θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η κούρσα πλέον. Θα πηγαίνει μόνος του ΑΟΤ μέχρι το τέρμα. Δεν το συζητάω, η Ηρόδοτος είναι μια πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα. Έχει βγει για να πρωταγωνιστεί. Στραβοπατήματα όμως υπάρχουν παντού. Η χρονιά αποτελείται από δύο γύρους. Σίγουρα κάποιος θα πάει παραπάνω, κάποιος μπορεί να μείνει και κάποιοι αρχίζουν και κάνουν μια κοιλιά. Εκεί είναι τώρα οι πρώτες θέσεις, όπως και οι τελευταίες. Πώς θα διαχειριστείς, για εμένα προσωπική μου άποψη, αυτή την κοιλιά. Ή θα μείνεις ψηλά ή θα πας παρακάτω. Όπως είπες, και να πούμε και Μέρη και Μπάμπη, και η αγάπη που δεν το ξέρει, το Σάββατο αναμετρηθήκατε με τον Ηρόδοτο. Φέρατε μια ισοπαλία που έφερε κάποιες εξελίξεις με ένα νέο προπονητή. Και στην αντίπερα έχουμε τον Νίκο Στοσουτζή, τον οποίο αν τον είχες προλάβει, με συγχωρέσετε, πέρυσι ήταν και, και στην ομάδα του Ποσειδώνα. Έχουμε δύο διαφορετικούς. Πού πιστεύεις ότι γίνεται καλύτερη δουλειά? Λοιπόν, ακούστε, με τον κύριο Σουτζή πήραμε πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια. Είχα το Σάκη τον Γεωργόπουλο στα στόπερ συμπαίχτη μου. Και τώρα προπονητή. Και τώρα είναι και προπονητής. Οπότε θεωρώ ότι και οι δύο είναι τρομεροί για εμένα. Είναι πάρα πολύ καλοί. Εύχομαι και στους δύο καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνουν. Από εκεί και πέρα φέτος η ομάδα χρειαζόταν μία νέα αύρα, γιατί δεν πήγαινε καλά τώρα. Ήρθε ο ερχομός του Σάκη του Γεωργόπουλου, κάνανε η διοίκηση και κάποιες προσθήκες. Εγώ δεν τους βγήκα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Βλέπω όμως, μέσα σε δύο εβδομάδες που είχε αναλάβει ο Σάκης, ότι έχει αλλάξει και η ψυχολογία μέσα στα ποδητήρια. Οι ποδοσφαιριστές το χρειαζόντουσαν. Παίρνοντας ψυχολογία, λοιπόν, ήρθε και το αποτέλεσμα το Σάββατο, ώστε να δώσει όθηση ακόμα παραπάνω στην ομάδα για να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο για μας κάθε εβδομάδα είναι ένας τελικός μέχρι το τέλος. Και το αποτέλεσμα το χθεσινό, γιατί αξίζει να πούμε ότι χθες Ερμή στα Τσαλένιο και Ποσειδώνας αναμετρηθήκαν στο Τσαλένιο, στο παιχνίδι Κυπέλου, παράταση, στο 120 ισοφάρισε η ομάδα του Μπάζερ Μπίτερ και οδηγήθηκε στα πέναλτι με την ομάδα του Ποσειδώνα να παίρνει και την πρόκριση φυσικά στην επόμενη φάση, οπότε σίγουρα υπάρχει μία νέα αύρα. Είναι της μόδας φαίνεται τα πέναλτι τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία κάτι συμβαίνει με αυτούς τους ψυχοβγάλτες. Σίγουρα και τα παιδιά θα θέλουν, θα δώσω λίγο το λόγο, γιατί κάτι μου είπαν ότι θέλουν. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσουμε λίγο γενικότερα για το τοπικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, Γιώργο, και έτσι να δούμε ποιες είναι. Έχει και τα ωραία του, έχει και τις δυσκολίες του. Ποιες είναι έτσι οι προκλήσεις, γιατί είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση στο τοπικό. Πρόκληση μπορείς να το δεις όπως το είδαμε εμείς, ας πούμε, το Σαββάτο που παίξαμε με το Ηρόδοτο. Ήταν μια ομάδα που κυνηγούσε το πρωτάθλημα και έπαιξε θεωρητικά με τον τελευταίο της κατηγορίας. Για εμάς αυτό ήταν μια πρόκληση και για μένα και για τους συμπαίκτες. Σημασία έχει ότι δεν παραδώσαν τα όπλα. Από την αρχή μέχρι το τέλος πάλεψε ο Ηρόδοτος πάρα πολύ, είχε αρκετές ευκαιρίες. Να τα λέμε αυτά. Δυστυχώς όμως η μπάλα έτσι είναι. Όταν δεν την πετάς μέσα στα δίχτυα, θα έρθει η ώρα που θα σε τιμωρήσει. Και μπορούσαμε και άνετα στο τέλος δύο φάσεις να κάνουμε την κλοπή του αιώνα για μένα. Την κλοπή του αιώνα. Ναι. Την κλοπή του αιώνα. Για μένα θα ήταν η κλοπή του αιώνα. Δεν το είδα το παιχνίδι. Πάντως αλλά έμαθα ότι. Συγγνώμη να μου δώσει ο κόσμος. Ότι πολλές μπάλες λέει πήγαν από κάτω. Δεν ξέρω τι συνέβη. Έτσι άκουσα. Έτσι άκουσα. Δεν ξέρω τι. Εκεί δεν ήμουν. Δεν είχα βιντεοληπτικό. Ο Ηρόδοτος είχε εννοείται την κατοχή, την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι. Εμείς προσπαθούσαμε σε κόντρα επιθέσεις να βγούμε μπροστά. Δεν ευτύχησε ο Ηρόδοτος να βάλει
ένα ακόμα γκολ από τις πολλές ευκαιρίες που είχε. Uh-huh. Με αποτέλεσμα να καταφέρουμε με το Μαγάκι να βάλουμε ένα πολύ ωραίο γκολ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, πόσο εύκολο είναι, γιατί στο τοπικό είστε όλοι εργαζόμενοι, έτσι, εργαζόμενα παιδιά, πόσο εύκολο είναι να συνδυαστούν όλα αυτά και οι προπονήσεις. Και οι οικογένειες. Και οι οικογένειες και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Για εμάς που είμαστε επαγγελματίες, είναι λίγο πιο δύσκολο από ότι ένα παιδί, ας πούμε, τώρα που έχουμε στην ομάδα, έχουμε παιδιά 17-18 uh-huh. χρονών. Δεν είναι, τι δυσκολία να έχουν τώρα ναι. τα παιδιά αυτά. Εμείς όμως που είμαστε και οικογενειάρχες, είναι διαφορετικό το κομμάτι μας. Είναι δύσκολο, αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις να το κάνεις αυτό και το θέλεις, οφείλεις να είσαι και συνεπής σε όλα. Σωστά. Να ανοίξουμε λίγο και το κομμάτι της οπαδικής βίας. Να μου επιτρέψετε, γιατί θα τον ρωτήσω τώρα, γιατί πρέπει να το πούμε και στον κόσμο για τη νέα μεταγραφή του ΟΦΗ. Ήθελα να το πω ξεκινώντας, αλλά μας πήρε η κουβέντα. Να πούμε στον κόσμο ότι τον 26χρονο Βέλγο επιθετικό, Αοράν Λέγια Ιζεκά, απέκτησε ο ΟΦΗ, ο οποίος αναμένεται σήμερα, σύμφωνα με αυτά που λένε, στο Ηράκλειο. Μία προσθήκη στην επίθεση, μία προσθήκη την οποία χρειαζόταν ο ΟΦΗ. Παρακολουθεί, ΟΦΗ. Βλέπει. Βλέπεις Όφη, φαντάζεσαι, εντάξει, ναι. Βλέπεις Όφη. Πόσο φαίνεται, έτσι, να πούμε και λίγο και απεσχωρείτε για τον Όφη. Ένα καλό αποτέλεσμα, 10 κακά αποτελέσματα, κερδίζει τον Πανετολικό, χάνει, ΑΕΚ έχει την Κυριακή μπροστά του. Πώς τον βλέπεις φέτος στον Όφη? Δεν ξέρω να σου πω, να σου απαντήσω ακριβώς σε αυτό. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος που θα κρίνω και θα τέτοιο. Θα σου πω πώς βλέπω το παιχνίδι απ' έξω. Θεωρώ ότι εξ αρχής δεν υπήρχε σωστή ψυχολογία εκεί πέρα. Δηλαδή, από την προετοιμασία που παρακολουθώ την ομάδα και έβλεπα τα φιλικά της, εγώ προσωπικά έβλεπα τα ίδια θέματα, τα οποία κυνηγάνε τον Όφη μέχρι και σήμερα. Η μπάλα έτσι είναι. Όταν δεν φέρεις ένα αποτέλεσμα, όταν δεν φέρεις δεύτερο, όταν δεν φέρεις τρίτο, και η ψυχολογία θα πέσει. Δυστυχώς, ο Όφη δεν έχει ατυχήσει και έχει χάσει 3 ή 4 παιχνίδια στα τελευταία φινάλι. Λεπτά της αναμέτρησης. Ναι. Όλα αυτά, και αυτοί οι επαγγελματίες είναι μεν, αλλά δεν πάβει να είναι ανθρώποι. Και τους καταπλακώνει, πιστεύω, ψυχολογικά. Θα το βρει το δρόμο του. Uh-huh. Δεν φοβάμαι. Θα το βρει. Όφη είναι, θα τα καταφέρει. Τώρα, όπως πρέπει. Όφη είναι, θα τα καταφέρει. Ωραίο ήταν. Τώρα, δεν έχουν και κόσμο μαζί τους και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με δεδομένο ότι έχουμε αυτά τα μέτρα απαγόρευσης για την είσοδο στο κοινό, ας πούμε, στα γήπεδα. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα, μπορεί να σου ακουστεί λίγο γελία, ας πούμε, αλλά τους ακούτε τους φιλάθλους πραγματικά όταν είστε μέσα στο γήπεδο ή τζάμπα ξυλαριαζόμαστε? Και στα καλά και στα κακά. Τους ακούτε? Ναι. Ανεξάρτητα αν είσαι μέσα ή έξω από το γήπεδο. Mm-hmm. Τους ακούς. Όπως θα σου δώσουν όθηση για να κάνεις το παραπάνω, mm-hmm. είτε αυτοί είναι 50 ανθρώποι, είτε είναι 5.000 κόσμος. Mm-hmm. Με το ίδιο τέτοιο ακούς και όταν είναι αρνητικό. Mm-hmm. Καλά, το αρνητικό το ακούς σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο κόσμος είναι μεγάλη δύναμη για την εκάστοτε ομάδα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Δίνει παραπάνω κίνητρο στον ποδοσφαιριστή, στην ομάδα, σε όλα. Οπότε υποθέτω ότι είναι και η δύναμη του Όφη, ας πούμε, ο κόσμος του. Είναι καμίνι είναι το γιατί κουλέ. Δεν είναι. Όποιος μπει μέσα το καταλαβαίνει αυτό. Στο γήπεδο με τα παιδιά σου πας? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν θεωρώ ότι μπορώ να πάω τα παιδιά μου, αφού θέλετε να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάω με τα παιδιά μου στο γήπεδο. Mm. Δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Τα τελευταία 2-3 χρόνια η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και δεν νομίζω ότι λύσανε και το πρόβλημα με το που κλείσανε. Πόσο, 2 μήνες? Ναι, σχεδόν 2 μήνες είναι. Τι καταφέρανε? Δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή, Γιώργο? Για μένα όχι. Και μακάρι να βγω ψεύτης, να μην γίνουν χειρότερα μεθαύριο. Γιατί. Ναι. Τι κάνανε, δηλαδή, κλείσανε τον κόσμο 2 μήνες έξω, μόνο ζημιές στις ομάδες κάνανε. Οπαδική βία βεβαίως που έχει μεγάλη διαφορά. Καμία σχέση στις μεγάλες ομάδες ή με το τοπικό ποδόσφαιρο, έτσι, mm-hmm. Γιώργο. Υπάρχει τελείως διαφορετική εικόνα. Έχουμε κι εμείς τα παρατράγουδα μας. Υπάρχουν, ναι. Αλλά... Ναι, τα έχουμε. Τα έχουμε, αλλά εμάς είναι πιο μαζεμένα τα uh-huh. κουκιά. Δεν θα βγουν ούτε μαχαίρια, ούτε θα σε κυνηγήσουν 500 μέτρα για να σε μαχαιρώσουν, δυστυχώς. Ούτε δεν θα σταματήσουν αυτά... με τη φωτοβολίδα να σε πυροβολήσει αυτή η αγράμμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, εδώ έχουμε ξεφύγει. Δεν είναι η κατάσταση αυτή και καλό θα είναι οι αρμόδιοι να πάρουν πιο σωστά μέτρα. Και να αλλάξουν νεοτροπία. Αν αλλάξουν η μεγάλη νεοτροπία, θα αλλάξουν και από κάτω.
Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση για το τοπικό. Εσύ που έχεις κάνει ένα μεγάλο κύκλο σε ομάδες και έχεις εικόνα. Γήπεδα έχουμε. Άνοιξε πληγές τώρα. Καλό. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε, δυστυχώς. Είναι ελάχιστα τα γήπεδα στο Ηράκλειο που μπορείς να πεις ότι ναι, πήγα και έπαιξα και το ευχαριστήθηκα. Και δεν κινδύνεψα, Και δεν κινδύνεψα. Υπάρχουν πάρα πολλά γήπεδα που, εάν βάλουμε αυτούς που τα φτιάχνουν να τους πούμε ελάτε εδώ να δείτε τι έχετε κάνει, αυτοί σίγουρα θα σπάσουν αστραγάλους. Να. Φανταστείτε, εμείς που αναγκαζόμαστε να τρέξουμε και 90 λεπτά μέσα, να πέσουμε σε μια λακκούβα που έχει υποστεί, που δεν έχει φτιαχτεί, που είναι λάθος κατασκευή του γηπέδου και όλα αυτά. Είναι πολύ επικίνδυνα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή και οι ομάδες από μόνες τους, μια ερασιτεχνική ομάδα, δεν μπορεί να καλύψει την υποδομή όλη. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν δεν είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις, περιφέρεια, όλοι αυτοί να βοηθήσουν. Χρειάζεται χρήμα. Να πάμε το βήμα το παραπάνω. Uh-huh. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα τοπικά γήπεδα, ας πούμε, στο εξωτερικό και σου είναι με το γρασίδι ή με πλαστικούς τάπητες τελευταίας τεχνολογίας. Τι έχουν αυτοί παραπάνω που δεν το έχουμε εμείς? Ανθρώπους που στηρίζουν. Ναι, και δίνουν χρήματα. Και λεφτά. Και λεφτά.